Θαυμένοι έχουν την τιμητική τους. Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αν και έχει πάρει η εμπορική μορφή, θεωρείται μια καλή ευκαιρία να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας. Ποιο πιστεύουν οι Κύπροι ως το ιδανικό δώρο, αλλά και πώς κινήθηκε η αγορά, στο ρεπορτάζ του Μαρίου Ιγνατίου. 14 Φλεβάρι, πάντοτε μαζί μακαρί. 14 Φεβρουαρίου σήμερα, η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και η μέρα των ερωτευμένων. Αν και κατά γενική ομολογία η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου είναι κυρίως μια εμπορική γιορτή, οι απανταχού ερωτευμένοι δεν χάνουν ευκαιρία να εκφράσουν τον έρωτά τους. Ποιο όμως θεωρούν το ιδανικό δώρο για την ημέρα οι Κύπροι? Έναν αρκουδάκι, έναν ωραίο δείπνο, να μου λέει συνέχεια ότι με αγαπάει, ότι με σκέφτεται, μια ωραία ορχιδέα. Αθοδέσμη, με πολλά λουλούδια διάφορα. Λόγω των καταστάσεων τώρα που περνούμε, θεωρείται μια μέρα χαράς, μια μέρα να δείξουμε όπως κάθε μέρα λίγο παραπάνω σήμερα την αγάπη μας, τη χαρά μας, τον σύντροφο μας. Τι επιλέγουν όμως περισσότερο ως δώρο οι ερωτευμένοι για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους? Ο κόσμος ζητά σίγουρα πάντα κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό να πάρει στην αγαπημένη του, κάτι συλλεκτικό και κάτι οικονομικό. Από εμάς ζητά κάποια κρασιά φρόδι, να συνδυάσει έναν καλό δείπνο ή κάποιες συνθέσεις με σοκολατάκια ή ένα μπουκέτο να το δώσει στον αγαπημένο του. Πάντως, όπως αναφέρουν οι επαγγελματίες, η σημερινή ημέρα δημιούργησε και καλή κίνηση στις επιχειρήσεις τους. Έχουμε τεράστιες παραγγελίες εδώ και τρεις ημέρες από ολόκληρη την Κύπρο και βλέπουμε πελάτες που έρχονται και αγοράζουν τριαντάφυλλα σε τεράστιες ποσότητες και μπορούμε να πω ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Θεωρώ αυτή η γιορτή είναι μια ευκαιρία ο κόσμος να δείξει την αγάπη του με διάφορους τρόπους και πιστεύω η ημέρα σήμερα θα είναι γενικά πολύ καλή. Φαίνεται τα σημάδια θα είναι πολύ καλή μέρα. Μέρα αγάπης λοιπόν η σημερινή. Και καλή ευκαιρία να ευχηθούμε σε όλους να είναι πάντα ερωτευμένοι και να το δείχνουν όχι μόνο σήμερα, αλλά καθημερινά. Έτσι, 300.